Καλημέρα σας ή καλησπέρα. Αναλόγως τι ώρα βλέπεις το βίντεο, μην τα ξαναλέμε. Τι μου κάνετε, αυτό είναι το επεισόδιο νούμερο 31. Περίμενες ότι θα φτάναμε ως εδώ. Τι ωραία, ε. Και είπα να γυρίσουμε. Καλός που είναι, λέει. No voice. Είπα να γυρίσουμε πίσω, ρε παιδιά, στο Villa Καραπιντάκης. Τι το Villa Vandoros, δεν είναι ότι μου πέφτει και πολύ μακριά, αλλά εντάξει, και λιγάκι στο σπίτι νιώθεις πιο άνετα να πεις αυτά τα πράγματα που πρέπει να πεις, έτσι όπως πρέπει να υποθούν. Και το συγκεκριμένο σημερινό θέμα είναι ένα θέμα που καιρό θέλω να βγει στα social media και αποφάσισα να είμαι εγώ αυτή που θα κάνει αυτή την τεράστια αποκάλυψη. Πάρτε ένα καφέ, δεν σε κάνω μπροστά, θα σου χαλάσω το setting. Και για την τρολιά, έφερα εδώ ένα αντιπρόσωπο του αντρικού είδους. Για να παραστείς αυτό το γύρισμα. Και αν διαφωνεί με κάτι από αυτά που θα πω, τον προκαλώ να με διακόψει και να πει τη γνώμη του. Γιατί στην πραγματικότητα τι είναι αυτά τα βίντεο, ένα debate είναι. Κρύο σέλιο θα μου το ζεστάνετε. No! Τι είναι αυτό που κάνει τους άντρες και τις γυναίκες άλλωστε. Αλλά μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο το βιώνω εγώ και οι φίλες μου από την γυναικεία πλευρά. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Μην αρχίσετε πάλι και μου λέτε, πω καμιά κουβέντα. Και οι γυναίκες φέρονται άσχημα και οι γυναίκες το κάνουν αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες που παρεξηγούνται. Εγώ τώρα θα μιλήσω για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα αυτής της συμπεριφοράς. Και όχι για τους άντρες που πέφτουν θύματα αυτής της συμπεριφοράς. Αυτό το βίντεο να το κάνει ένας άντρας. Δεν μπορώ να βγω να υπερασπιστώ κάτι για το οποίο δεν ξέρω τι να πω. Οπότε είπα να μιλήσω για αυτό που ξέρω. Λοιπόν, σου πω ότι ξέρω, Κώστα μου. Χαίρομαι που έκανες αυτήν την ερώτηση. Και ξεκινάς με αυτόν τον αριστουργηματικό τρόπο. Τον απλό, αλλά αριστουργηματικό. Αυτό λαϊκό. Αυτό το βίντεο. Που λέτε λοιπόν. Να σηκώσει το χέρι κοπήλα. Να σηκώσει το χέρι κοπέλα στην οποία δεν έχει τύχει. Να γνωρίσει ένα γόρι, να τη ζητήσει το τηλέφωνό του. Τι. Ας πιω λίγο το θέμα. Είμαι εδώ, κυρίες και κύριοι, για να αποκαλύψω τα σφάλματα στα οποία υποπίπτει το αντρικό είδος και για τα οποία φταίει η πατριαρχία. Σίγουρα, φταίει ο σεξισμός, φταίει το πώς βάζουμε ταμπέλες στον κόσμο και φταίει και το φτωχό σας στο μυαλό. Λοιπόν, να σηκώσει το χέρι κοπέλα στην οποία δεν έχει συμβεί κάτι από τα παρακάτω. Ένα, θα τα σκεφτώ τώρα έτσι στα γρήγορα για να καταλάβετε πόσο εύκολα μπορούν να μουρθούν. Να μουρθούν. Ένα, βγαίνεις έξω, μιλάς με κάποιον, γνωρίζεστε, ζητάει το κινητό σου. Εξαφανίζεται, δεν σου στέλνει μήνυμα ποτέ. Μιλάς με κάποιον, σου ζητάει το κινητό σου, μιλάτε, βγαίνετε, περνάτε τέλεια, σου λέει θα τα ξαναπούμε. Εξαφανίζεται, δεν τον ξαναβλέπεις ποτέ. Μιλάς με κάποιον, σου υπόσχεται λαγούς και πετραχίλια, σου υπόσχεται εξωτικά τριήμερα στην Καραϊβική, σου λέει ότι θα σου μάθω αυτό το τραγούδι, το άλλο πράγμα θα το πούμε την άλλη φορά που θα σε πάω εκεί σε εκείνο το μαγαζί για κοκτέιλ, το παραπέρα πράγμα θα στο πω όταν θα γνωρίσει τον αδερφό μου, ύστερα θα βγούμε και μια μέρα με την παρέα μου, θα καταλάβεις τι εννοώ, θα με μάθεις είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι αλλιώτικα και όλα τα σχετικά και μετά από μια εβδομάδα δεν τον ξαναβλέπεις ποτέ. Για τον τύπο ο οποίος επί δύο εβδομάδες βγαίνεται, τελικά καταλήγεται στα σεντόνια που μυρίζει ακόμα η δική του αντρική κολόνια. Εξαφανίζεται, δεν τον ξαναβλέπεις ποτέ. Είναι ο τύπος που λυσάει, σου στέλνει φωτογραφίες από τις πατούσες του, από τα γόνατά του. Έτσι το λέω, βρε νούμερο. Σου στέλνει φωτογραφίες, μιλάτε πρόστιχα, γίνεται ένας πανικός στα μηνύματα. Ναι, στο chat. Παίρνει φωτιά το chat μέρα νύχτα. Και δεν συναντιέστε ποτέ από κοντά. What the f***, και όμως έχει συμβεί. Και συμβαίνει. Το κάνω, λέει, θέλω, θα σου κάνω, θα σου ράνω, θα δει πίσω το σπότ Παραγιώτη, δει στο Χριστό Φαντάρο και άλλα τέτοια εκκλησιαστικά. Και δεν βρίσκεστε ποτέ. Ακόμα χειρότερα. Βρίσκεστε, περνάτε τέλεια, γίνεται ο πανικός ο ίδιος. Ξυπνάς την άλλη μέρα και λες, καλό.
εξαφανίζεται. Δεν το ξαναβλέπεις ποτέ. What the f***? What the f***? Δεν θες ξανά, άνθρωπέ μου. Γιατί δεν πέρασες καλά. Μόνοι μας περνούσαμε καλά. Αυτές είναι κάποιες στάνταρτ αντρικές συμπεριφορές. Μπορεί να είναι και γυναικείες. Το ξαναλέω για σένα που άνοιξες την τηλεόραση σου μόλις τώρα. Για ποιο λόγο λοιπόν, αγαπητές μου φίλες, πιστεύετε εσείς ότι ο χύψη άντρας. Βλέπεις, δεν λέω ο χύψη. Δεν λέω ο καθυστερημένος, ο ηλίθιος. Θέλω να μου γράψεις από κάτω εσύ φίλη ή φίλε που σου συμβαίνει αυτό, με άντρες όμως. Θέλω να το κατευθύνω προς τα εκεί. Που σου συμβαίνει αυτό το πράγμα και μετά ο άλλος εξαφανίζεται. Τι πιστεύεις ότι συνέβη? Αρρώστησε πολύ βαριά? Πέθανε? Εύχομαι να πέθανε. Τον πήγαγαν εξωγήινοι? Τι έπαθε? Τα ξαναβρήκε με την πρώην του? Καβλάντησε λίγο ένα διάστημα και τώρα δεν θέλει άλλο? Ανέβασε τη λάθος φωτογραφία? Ήσουν πολύ πιεστική ή πιεστικός? Δηλαδή πιστεύεις ότι από μια φωτογραφία μπορεί να... Εγώ λέω τώρα αυτά που σου περνάνε από το μυαλό, εσένα, φίλη τηλεθεάτρια. Εσύ το πιστεύεις όμως? Όχι, ότι δεν πιστεύω. Μια φωτογραφία μπορεί να χαλάσει κάτι τέτοιο? Όχι, δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά. Απλά σου λέω, θα σας πω, δηλαδή αυτά που σας λέω είναι μερικές εξηγήσεις που δίνουμε όταν υπεραναλύουμε τα πάντα σε μια συζήτηση με τις φίλες μας και το στραβό κόμμα, ο τύπος δεν έχει καταλάβει καν αν έγραφε στα ελληνικά ή στα γκρίκλι, ας πούμε. Μπορεί να σκεφτείς ότι έγραψες τη λάθος λέξη, ότι έστειλες ένα παραπάνω μήνυμα, ότι δεν περίμενες το δεκάλεπτο, τέταρτο, μισάωρο που σου αναλογούσε, ότι δεν ανέβασες πολλά stories. Θα μπεις να δεις και είδε τα stories. Τα κοιτάει τα stories μου, όλα καλά. Α, δεν τα βλέπει. Γιατί δεν τα βλέπει? Τσάμπα τα ανεβάζω. Πόσες μέρες πρέπει να περιμένει κάποιος μέχρι να στείλει μήνυμα από τη στιγμή που βγήκαμε? Πόσες μέρες πρέπει να περιμένω μέχρι να στείλω εγώ μήνυμα από τη στιγμή που το κάναμε, ας πούμε, και ήταν καλό? Ή δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να πω και θέλω να πω κι άλλα και τελικά βγήκαμε για καφέ, αλλά τώρα μήπως θα έπρεπε να... Όλα αυτά τα πράγματα που λέτε και συνήθως θεωρείτε ότι έφταιγαν τα μαλλιά σας. Ποιος το λέει αυτό? Είσαι από τους άντρες, γι' αυτό σε έφερα να κοιτάς. Δεν σας είπα, θα περιμένω την αντίδραση. Θα σου πω τι πιστεύουν οι κοπέλες. Τι... Τώρα σοβαρά, όταν... δηλαδή, ναι. Αν στραβώσει κάτι, πιστεύεις. Αν στραβώ... Όχι, μάσουμε. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε, ξέρεις γιατί, δεν λέτε τίποτα. Και οι κοπέλες, θα σου πω. Τι λέμε, γιατί μας είναι αδιάφορα. Ακριβώς. Παιδιά, οι τύποι, μη μου κάνεις spoil, θα το πω στο τέλος. Εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι κουρεύτηκες και δεν του αρέσει το κούρεμά σου. Μπορεί να πιστεύεις ότι έπρεπε να έχεις κάτω τα μαλλιά, το έχεις πάνω. Μπορεί να πιστεύεις ότι φταίει αυτό το νούμερο κραγιόν. Ότι πιστεύεις ότι δεν φάνηκε σωστά το πώς ήθελες να φορέσεις ένα φόρμα και σου κάτσε περίεργα. Μπορεί να πιστεύεις ότι έπρεπε να παραγγείλεις κάτι άλλο. Δεν έπρεπε να τρως μπροστά του. Τι έπρεπε να τρως. Σαν το ζώο μπροστά του. Μπορεί να πιστεύεις ότι κάτι παίχτηκε, ας πούμε, στο ραντεβού. Έστειλες ένα παραπάνω μήνυμα, κοίταξες αλλού, ότι κάτι έκανες εσύ γενικά στραβό. Από την άλλη, μπορεί να μην βρεις τίποτα στραβό. Μπορεί να ήταν όλα τέλεια και να πεις, δεν μπορώ να θυμηθώ να έκανα κάτι περίεργο. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω τα είπα όλα καλά. Τα κάναμε, τα ράναμε και αυτός. Γιατί εξαφανίστηκε? Μετά αρχίζουν τα άλλα σενάρια. Λες, μήπως πέθανε, αυτά που έλεγα πριν. Μήπως τράκαρε. Μήπως του έκοψαν το κινητό, μήπως μετανέστευσε στο εξωτερικό, μήπως πέθανε κάποιος φίλος του, μήπως πέθαναν όλοι του οι συγγενείς, μήπως τυχόν τα ξαναβρήκε με την πρώην του, μήπως βγαίνει και με άλλες και βγαίνει και με άλλη κάθε μέρα και σήμερα δεν με θέλει. Εκεί είσαι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γενικά τι έκανα ρε παιδιά, τι έκανε, ή γιατί. Είσαι σε απόγνωση. Έχεις μείνει. Όποιος θέλει να με αμφισβητήσει σε αυτό που θα ακολουθήσει τώρα και θα πω, come at me bro, δεν έχουν ιδέα τι κάνουνε. Απλά παιδιά υπάρχει το ένα σενάριο, ο τύπος απλά έχει ανασφάλεια ή παίζει με πάρα πολλές κοπέλες παράλληλα, το οποίο δεν το κατακρίνω, απλά συμβαίνει. Θέλει να είναι σήμερα με σένα, αύριο με την άλλη, μεθαύριο με την τρίτη. Θα στείλει μήνυματα και σε μια τέταρτη παράλληλα. Και είναι μια φάση που μπορεί να την περάσει και εσύ αυτή, φίλη ή φίλε που βλέπει αυτό το βίντεο και το αντικείμενο του πόθου σου είναι οι άντρες. Οπότε ξέρει ότι θες. Φτάσαμε όσο εκεί και θα σου απαντήσει όποτε του κόψει. Δεν θα σου απαντήσει σήμερα. Βαριέται. Μιλάει με μια άλλη. Δεν είναι κάτι που είπες, δεν είναι κάτι που έκανες, δεν είναι κάτι που φόρεσες, δεν είναι τίποτα, είναι τελείως random εντελώς. Σήμερα θέλει να μιλήσει με μένα, αύριο θέλει να μιλήσει με σένα, παραμεθαύριο με την τρίτη. Αυτό το λέω για να πω ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε στα σοβαρά ούτε το χρόνο που έκανε να απαντήσει ο άλλος, ούτε τίποτα. Αν παρατηρήσεις μια τέτοια σπασμωδική συμπεριφορά,
Απλά πάρ το απόφαση και φέρ' σου κι εσύ σαν να μην τρέχει τίποτα. Σταμάτα να περιμένεις το οτιδήποτε. Πρώτο. Εκτός, αν θέλεις κι εσύ να φερθείς έτσι, random και να είναι μόνο βόλτα από που και που, κανένα σεξ άμα προκύψει κτλ. Φέρ' σου κι εσύ έτσι, μη δένεσαι συναισθηματικά, μην αναλύεις τα μηνύματα που σου έστειλε, μη σκέφτεσαι, με κοιτούσα όμως στα μάτια όταν μου έλεγε εκείνο, με κοιτούσε στα μάτια όταν ήμασταν στο ραντεβού και περνούσαμε τέλεια και με κέρασε και ένα κοκτέιλ και ύστερα πήγαμε εκεί. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία και περνάω στη δεύτερη μεγάλη αλήθεια. Οι άντρες, φίλες μου, και αφήνω τον κρύο πια καφέ, γιατί είπα δεν ήπια, νομίζουν ότι πρέπει να σε λούσουν με τα μοίρα που άλυψαν τον Jesus πριν τον βάλουν στον τάφο οι γυναίκες και η Μαρία Μαγδαληνή, πριν σου ζητήσουν να τους δείξεις τι έχεις μέσα στο σουτιέν σου. Πιστεύουν ότι πρέπει να σε γεμίσουν μαργαρίτες και λουλούδια και άλλα όμορφα πράγματα. Πρέπει να σου πούνε λόγια αγάπης και στοργής. Πρέπει να αισθανθείς μια πριγκίπισσα, μια βασίλισσα, μια θεά επιγής για να σου πούν τελικά ότι μπορώ να μπρωθώ σπίτι στο βράδυ. Εκτιμώ βαθύτατα τα αγόρια αυτά που λένε αμέσως θέλουν να έρθω σπίτι σου σήμερα. Εντάξει, δεν είπαμε και αμέσως, χτίσ' το λίγο, να γίνει κάποιο είδους mind game κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε που το πάω. Κατευθείαν. Γιατί μου στέλνεις 100 μηνύματα να με ρωτήσεις πώς πέρασε τη μέρα μου και τι κάνω σήμερα και πώς ήταν η δουλειά κτλ. Μα δεν σε νοιάζει. Και ούτε εμένα με νοιάζει τι κάνεις εσύ. Θέλουμε να βρεθούμε μόνο και μόνο για να φασωθούμε. Αν τυχόν και έχει συμβεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι κοινή συνενέση βρεθήκαμε μόνο για να κάνουμε τα ανομολόγια. Που σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί στείλω μήνυμα εγώ σε σένα και σου πω ότι τι ωραία ήταν χθες, να το ξανακάνουμε, δεν σημαίνει ότι θέλω να τα φτιάξουμε, σημαίνει ότι θέλω να το ξανακάνουμε. Έτσι, άμα το στείλει η κοπέλα, επειδή οι κοπέλες είναι πιο συναισθηματικές και εθνικά, σημαίνει ότι θέλει σχέση και να σου κάνει τα παιδιά σου, όχι, σημαίνει ότι θέλει να το ξανακάνετε. Αν στείλεις εσύ, γιατί επειδή είσαι, ας πούμε, είσαι άντρας με ορμές, πάει να πει ότι θέλεις μόνο αυτό και... Παιδιά, απλά ξεκαθαρίστε το. Εγώ θέλω μόνο αυτό και γουστάρω μαζί σου να το κάνω και οπότε γουστάρεις, πες μου κι εσύ. Εσύ, τρίχα κάτι, θα σκουπίσεις μετά. Αυτό. Πολύ απλά. Άρα, αν δεν επικοινωνεί μαζί σου ή το κάνει αυτό ή δεν ενδιαφέρεται, ή είναι κομπλεξικός και απλά θέλει επιβεβαίωση, ή παίζει με 100 διαφορετικές άλλες κοπέλες παράλληλα, μίλα και εσύ με όποιον θέλεις, αν είσαι σε αυτή τη φάση. Και τέλος, αν θέλει να τα φτιάξετε και να γνωριστείτε, θα πρέπει να μιλάει και να απαντάει και να στέλνει μηνύματα και να θέλει να βρεθείτε κατευθείαν, με το που κλείνει η πόρτα και φεύγετε, θα θέλει κατευθείαν να ξαναβρεθείτε στο ίδιο κρεβάτι. Μη σου πω τη στιγμή που σηκώνεστε και έτσι θα ξέρεις. Είναι πάναπλο. Είναι πάναπλο. Πάναπλο. Έτσι θα ξέρεις. Και τώρα. Προς τον occasional ηλίθιο καθυστερημένο, χαζουβιόλι, σεξιστή, γουρούνι, που θεωρείς ότι τα κοριτσάκια θέλουν λουλούδια και... Δεν χρειάζεται. Πες αυτό που σκέφτεσαι. Πες αυτό που σκέφτεσαι και κυρίως πες κάτι. Πες κάτι, μην στέλνεις ένα μήνυμα και απαντάς μετά από 4 μέρες. Μην βγαίνεις σε ένα ραντεβού και εξαφανίσαι και μετά από μια εβδομάδα λες δεν εξαφανίστηκα. Ή λες είχα δουλειές. Παιδιά, παίρνει 2 λεπτά ένα μήνυμα. 1 λεπτό, 30 δευτερόλεπτα, αναλόγως. Δεν πείθεις κανέναν και γίνεσαι καραγκιόζης και ταλαιπωρείς κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος σκέφτεται λογικά και έχει συνέστηση τι του γίνεται και συνείδηση. Και από το 1 μέχρι το 10, αν έχεις βγει και ένα μεγάλο ραντεβού, όμορφο, έχεις πει πράγματα, έχεις γνωριστεί, θέλεις να ξαναβγεις κτλ. Και μετά επικοινωνείς και για άλλο ένα 24ωρο και μετά εξαφανίζεσαι. Χεστήκαμε αν τα ξαναβρήκες με την πρώην σου. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχεις ψυχολογικά. Δεν μας ενδιαφέρει αν ταυτόχρονα βγαίνεις μια άλλη κοπέλα και θες να βγεις με εκείνη μετά. Απλά θέλουμε να ξέρουμε. Δεν είσαι τόσο σημαντικό άτομο στη ζωή μας ακόμα ώστε να μας πληγώσει τόσο ανεπανόρθωτα το να μας πεις κατάμουτρα. Ξέρεις κάτι, δεν θέλω άλλο. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι αυτό το διάστημα δεν είμαι σε φάση τελικά. Καλά πέρασε, είμαι σε πολύ με ενδιαφέρον άτομο. Δεν θέλω να ξαναβγούμε. Δεν είναι κακό. Ξέρεις τι δείχνει αυτό το πράγμα. Κόμπλεξ από την πλευρά σου. Θες να κρατήσεις ανοιχτή την πόρτα. Αυτά είχα να πω. Το ξέρω ότι δεν είναι κανένα groundbreaking, πώς να το πω, θέμα και κανένα νέο. Αλλά είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι πολλές φίλες θέλουν να υπάρχει μια κοπέλα στο YouTube που να το
θίγει. Αν υπάρχουν και άλλες κοπέλες που το θίγουν, καλά κάνουν. Να το θίξουμε περισσότερες. Αν υπάρχουν άντρες οι οποίοι την χάνουν αυτής της εντελώς απερίσκεπτης και λάθος συμπεριφοράς, θα ήθελα να το ξέρω. Και θα κάνω ένα βίντεο μετά από έρευνα και συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα του αντρικού πληθυσμού και θα καταδείξω ποιες είναι αυτές οι που φέρονται έτσι. Κάντε subscribe, πατήστε το κουδούνι. Μία φορά τη βδομάδα σας χτυπάει, δεν σας χτυπάει πιο συχνά. Δεν είμαι ο ταχυδρόμος, χτυπάω δύο φορές. Αυτά είχα να πω και πάμε για ύπνο τώρα. Άντε, δεν έχω γυρίσματα.